Υπάρχει λοιπόν μια ιδιότυπη σχέση εδώ πέρα που θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας. Είμαι υπουργός μιας κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε σύντροφοι, προέρχομαι από τον χώρο των κινημάτων. Υπάρχουν πολλά πράγματα να λεχθούν και πολλά πράγματα που δεν μπορούν να τα λεχθούν επίσης. Να σας πω καταρχήν, είναι γνωστό σε όλους το μεγαλύτερο προσφυγικό ρεύμα. Για να έχουμε έτσι τα νούμερα στο μυαλό μας, μιλάμε για 650.000 άνθρωπους πλάς που περάσανε τους τελευταίους 8 μήνες. Αυτό διαιρέστε το, θα δείτε. Μιλάμε για 5 με 10.000 ανθρώπους οι οποίοι κάθε μέρα περνάνε ακριβώς από την ίδια πορεία. Τουρκία, νησιά, Πειραιάς, Αθήνα, Ιδωμένη, πορεία προς την Ευρώπη. Μιλάμε ότι το 60% από αυτό τον πληθυσμό είναι Σύριοι και 50 με 60% είναι Σύριοι και Ιρακινοί που δικαιούνται του χαρακτήρα του πρόσφυγα. Το 20% είναι Αφγανοί οι οποίοι μπαίνουν σε μια ιδιόρυθμη νομική κατηγορία που λέγεται προσφυγικό προφίλ και το υπόλοιπο 20-25% είναι μετανάστες, αυτό που λέμε σαν σπαπιέ, χωρίς ντοκουμέντα άνθρωποι. Έχουν περάσει παραβιάζοντας νομιμότητες. Η κάθε μία κατηγορία από αυτούς έχει ειδικό νομικό καθεστώς. Είναι απόλυτα κατανοητό ένα κίνημα το οποίο διεκδικεί σαν δικαιώματα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει να είναι κατανοητό, όχι κατά ανάγκη να αποδεκτώ, αλλά κατανοητό το ότι μία κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει με βάση το νομικό καθεστώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μέχρι στιγμής το κάνουμε με επιτυχία. Τα πράγματα θα ζορίσουν κι άλλο. Έχουμε το φαινόμενο του ότι κάνοντας μία παράνομη ενέργεια με βάση το νόμο κλείνουν σύνορα επιλεκτικά. Δηλαδή δεν έχουμε ένα ολικό κλείσιμο των συνόρων, επιτρέπεται να περάσουν οι πρόσφυγες και οι έχοντες προσφυγικό προφίλ, κόβονται οι παράνομοι μετανάστες. Αυτό είναι παράνομο με την έννοια του ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει άσυλο. Έχει πολλές νομικές παραμέτρους, δεν είμαι νομικός, αλλά ο βασικός διαχωρισμός είναι αυτός. Αυτό το έχουμε καταγγείλει, ωστόσο είναι πια ένα γεγονός και αν θέλετε την άποψή μου δεν πρόκειται να αλλάξει. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό το γεγονός εγκαθίσταται, θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για ακόμα χειρότερες καταστάσεις όπου και άλλες κατηγορίες θα μπορούσαν να κοπούν από αυτό το πέρασμα. Με την Τουρκία. Είχα την τύχη να είμαι σε αυτές τις συνεννοήσεις. Τι ακριβώς έχει γίνει με την Τουρκία? Κάναμε μία πολιτική την οποία εγώ τη θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή και δείχνει και μία οξυδέρκεια. Όπως ξέρετε, εδώ και μήνες βάζουμε το ζήτημα και αυτό είναι πραγματικό, δεν είναι κάτι, ας πούμε, ένα πολιτικό κόλπο. Ότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι η προσφυγική και μεταναστευτική ροή είναι ανεξέλεγκτη. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος στη θάλασσα, εμείς, εφαρμόζοντας το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τη συνθήκη της Γενέβης, είμαστε υποχρεωμένοι να τον μεταφέρουμε με ασφάλεια στη στεριά. Και αυτό το κάνουμε με βάση τις δυνάμεις που έχουμε με επιτυχία. Έχουμε ξεπεράσει τις 120.000 διασώσεις σε αυτό το διάστημα από το λιμενικό. Και συνεχίζουμε έτσι. Εάν λοιπόν λέμε η ροή δεν ελεγχθεί στα παράλια της Τουρκίας και αυτό δεν το λέμε με την έννοια του να κλείσουμε τον κόσμο στα παράλια της Τουρκίας, δηλαδή να μεταφέρουμε τα σκουπίδια σε μια άλλη χώρα όπως κάνουν στη γειτονιά, ξέρετε, που παίρνουν και μεταφέρουν τους κάδους από μια πολυκατοικία στην άλλη. Αυτό έχει πάλι ένα νομικό έρισμα ότι το τράφικινγκ είναι παράνομο. Και με βάση τις συνθήκες είναι εξίσου παράνομο και εξίσου έγκλημα ίδιας βαρύτητας με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο όπλων.
Ένα επιχείρημα που λέω πολλές φορές έξω είναι ότι αν φεύγανε 5 βάρκες με 1 κιλό ηρωίνη από την Τουρκία, ούτε θα ψάχναν αν έχουν σύμβαση ή δεν έχουν σύμβαση, θα ήταν όλοι εκεί πέρα και θα του μπαγκλαρώναν. Αυτή τη στιγμή 600.000 άνθρωποι πλάς φεύγουν σε αυτές τις άθλιες συνθήκες από τα παράλια της Τουρκίας και δεν έχει κουνηθεί φύλλο. Από την αρχή λοιπόν η πολιτική μας ήταν ότι αν θέλουμε να υπάρξει η αρχή μιας λύσης, όχι λύση, θα πρέπει να γίνει περιορισμός των ροών από τα παράλια της Τουρκίας. Για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει η Ευρώπη, μέσα από οργανισμούς όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που έχει μια μεγάλη εμπειρία σε αυτό, με ευθύνη της να οργανώσει προσφυγικά κάμπ στην Τουρκία, στην Ιορδανία και στο Λίβανο και συγχρόνως όμως να υποσχεθεί ένα μεγάλο αριθμό μετεγκαταστάσεων. Δεν γίνεται μια χώρα να έχει 3 εκατομμύρια ας πούμε πρόσφυγες και μετανάστες και να της λες ότι θα πάρω 20.000 άτομα. Είναι σαν να της λες, κάνω πλάκα. Το ίδιο ισχύει για την Ιορδανία και για το Λίβανο. Ανοίξαμε ένα δρόμο με την Τουρκία. Όπως όλα που αφορούν το προσφυγικό έχει μια δυναμική, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Παλεύουμε πολύ σκληρά για να εξελιχθεί προς όφελος των προσφύγων και προς όφελος της χώρας μας. Δηλαδή να σταματήσει αυτή η απίστευτη ροή που υπάρχει. Η οποία, ξέρετε, υπάρχει μια τάση, φαντάζομαι, δηλαδή δεν είναι λογοτεχνία το προσφυγικό. Δεν είναι μυθιστόρημα, είναι πολύ βρώμικο πράγμα. Έχει πολύ πόνο, έχει πολύ λάσπη, έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Δεν είναι αυτό που φαντάζεται ο καθένας. Είναι μια πραγματικότητα του ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκινάνε έτσι, πνίγονται, διασώζονται, έρχονται, τους υποδεχόμαστε. Την ίδια βασανιστική πορεία είναι εξίσου βασανιστικό και για τον τρόπο που τους υποδέχεται. Όπως ξέρετε, μία από τις αρχές μου, που την έχω αποκτήσει πολλά χρόνια δουλεύοντας, όχι σαν υπουργός, αλλά σαν αυτό που μου προσάπτουν το ακτιβιστής, που εγώ δεν το θεωρώ έτσι, θεωρώ ότι ήταν μία πολύ σημαντική πολιτική κίνηση αυτή που έκανε όλα αυτά τα χρόνια, ασχολιόμουν με αυτά τα ζητήματα. Πάρα πολλές εκδηλώσεις που θεωρούμε ρατσιστικές δεν είναι ρατσισμός. Είναι του ότι δεν φροντίσαμε να βγάλουμε το βάρος που όλος αυτός ο ξαφνικός πληθυσμός δημιουργεί. Είναι πάρα πολύ ωραία να γράφουμε άρθρα, αλλά εάν 10.000 άνθρωποι κατουράνε έξω από την πόρτα μας κάθε μέρα, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αν η κυβέρνηση δεν μπορέσει να απαλύνει αυτή την κατάσταση, να τη διαχειριστεί, τότε θα έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες μοιάζουν ρατσιστικές, αλλά δεν είναι ρατσιστικές. Θέλουν να απαλυνθούν από αυτό το πρόβλημα. Και είχαμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή άνθρωποι που την ίδια ώρα φωνάζανε, την ίδια ώρα πηγαίνανε τρόφιμα, ρούχα, φαγητό στους πρόσφυγες. Επίσης, όσο δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, είναι σαφές ότι δίνουμε έδαφος στις ακροδεξιές απόψεις, στο ρατσισμό, στη ξενοφοβία, στο φασισμό. Νομίζω ότι και αυτό το πράγμα στην κυβέρνηση το κάναμε με σχετική επιτυχία, αλλά το κάναμε, δηλαδή μπορέσαμε έγκαιρα να απαλύνουμε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού από το μεγάλο βάρος που είχαν, ώστε έτσι να βοηθήσουμε να συνεχίζεται το κίνημα αλληλεγγύης. Φαντάζομαι θα μου κάνετε και ερωτήσεις, να μην σας λέω πολλά. Είναι άδικο να λέτε να αναλάβουμε κι εμείς το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί. Αν έχουμε αναλάβει και αν έχουμε αναλάβει μέρος της ευθύνης. Είναι σαφές ότι θα δεχτούμε στη χώρα μας, δηλαδή αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, πρόσφυγες για μετεγκατάσταση. Θεωρώ ότι δεν είναι η κατάλληλη εποχή τη στιγμή που έχουμε 10.000 κάθε μέρα να περνάνε και που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πρακτικά προβλήματα, να αρχίσουμε να κάνουμε μετεγκατάσταση ανθρώπων. Έχουμε δηλώσει ότι θα κάνουμε τη μετεγκατάσταση των ανθρώπων που αναλογούν στο μέγεθος της χώρας μας, τον πληθυσμό μας, τα εδάφη μας, με κάποια κριτήρια. Επομένως, αυτό το πράγμα δεν, μην έχετε καμία αμφιβολία, δηλαδή ότι είναι μια ευθύνη που η χώρα μας θα την πάρει. Αλλά η μεγάλη ευθύνη που έχουμε τώρα, και μπορεί να διαφωνείτε, αλλά νομίζω ότι το χειριστήκαμε καλά,
Αυτό δεν είναι μια αυταρέσκεια, δηλαδή ρε τι φοβεροί είμαστε και τι ωραία το χειριστήκαμε. Με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλά λάθη, αλλά μέσα στη βαθιά οικονομική μας κρίση το χειριστήκαμε καλά. Βοηθήσαμε να υπάρξει μια άλλη κουλτούρα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού. Βοηθήσαμε αυτή να φύγει από τον πρώτο ενθουσιασμό και να εδραιωθεί και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Έπρεπε να ισορροπήσουμε σαν κυβέρνηση σε μια φοβερά λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και νομίζω ότι μπορεί να πέσαμε τη μια φορά από αυτή την πάντα, την άλλη από την άλλη, αλλά γενικά και εκεί τα καταφέραμε. Δεν ξέρω να σας πω, με βάση το κλίμα που υπάρχει στην Ευρώπη, με βάση την τρομολαγνία, με βάση όλα αυτά, σε τι βαθμό το ίδιο πράγμα θα συνεχίσει αν δεν βρεθούν άλλες λύσεις του περιορισμού της ροής. Είναι σαφές πάντως ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι το οποίο είναι από τα συστατικά της ύπαρξής του σαν πολιτική κίνηση. Βέβαια, θα πρέπει κανείς να δει και τα νομικά κομμάτια από αυτό το πράγμα. Για τον Φράχτη είναι προφανές ότι δείχνει ότι διαφωνούν. Εγώ δεν μπαίνω στη θέση ότι κάποιοι εδώ μέσα είναι κατά του Φράχτη και η κυβέρνηση είναι υπέρ του Φράχτη. Η κυβέρνηση από τη μεταχείριση των προσφύγων, από τις προσπάθειες να διασώσει τους προσφύγους, από το ότι ξαφνικά η χώρα μας έπαψε να κάνει τους ΣΑΠΣ μες στη θάλασσα, πάψαμε να έχουμε θύματα που οφείλονται, θα έλεγα εγώ γιατί είμαι υπουργός και δεν μπορώ να το πω αλλιώς, σε άτσαλες κινήσεις που μπορεί να γινόντουσαν στο παλιά. Δεν έχουμε φυλακή ανθρώπους. Προσπαθούμε, ας πούμε, θυμίστε μου μετά να σας πω και αυτό για τις επιστροφές. Επομένως, νομίζω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το επίπεδο, από την πρώτη ήδη κυβέρνηση και μετά στην υπηρεσιακή, και τώρα έχει κάνει πάρα πολύ καλές προσπάθειες και μέσα σε αυτή την τραγωδία οι επιτυχίες είναι μεγαλύτερες από τις αποτυχίες, αν θα είχε νόημα να μετρήσει κανείς. Φράχτης. Η ασφαλής δίωδος είναι ένα πράγμα. Ο ασφαλής διάδρομος είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα να λέτε εδώ πέρα να πέσει ο φράχτης και να μπαίνει σύνθημα σε αφίσα και η κακιά κυβέρνηση που δεν είναι το φράχτη. Αλλά πέρα από το σύνθημα στην αφίσα, μετά λέτε εφόσον επιτραπεί και έρχομαι σε συνεννόηση με τους άλλους, βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το να πέσει ο φράχτης. Εάν εννοείται να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια συνεννόηση, ποιοι θα έρχονται, πόσοι θα έρχονται και να μπορούμε αυτό να το κρατήσουμε, βεβαίως. Εάν νομίζετε ότι τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση, κάνετε λάθος. Δεν είστε πιο αριστεροί από μένα, απλά κάνετε λάθος. Και με αυτή την έννοια μπορώ να δεχτώ την άποψή σας, αλλά την κριτική που υποκύπτεται από πίσω δεν τη δέχομαι. Η ασφαλής δίωδος δεν είναι να μπουν μέσα σε ένα μπουκάλι από το οποίο δεν μπορούμε να βγουν. Η ασφαλής δίωδος για την Ευρώπη είναι ασφαλής διάδρομος. Εάν δεν υπάρξει ασφαλής διάδρομος, η δίωδος μέσα από το λαιμό ενός μπουκαλιού δεν είναι ασφαλής δίωδος. Είναι μέσα σε ένα μπουκάλι που αν ανεξέλεγκτα γεμίσει, θα σπάσει το μπουκάλι, θα γίνουν όλα συντρίμμια. Δεν έχουμε ανθρώπους στη φυλακή. Κάνουμε ωστόσο νομικά, είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε ανθρώπους στις χώρες τους. Αυτό το πράγμα μπορεί να σας αρέσει ή να μην σας αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει. Ωστόσο, μία κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να κινείται νομικά. Δεν μπορεί δηλαδή να πει ότι ή εντάξει, πιθανώς σε μια επαναστατική κατάσταση να μπορεί να την πει, εγώ κρίνω ότι δεν είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν μπορεί δηλαδή να πει ότι εγώ δεν επιστρέφω τους Μαροκινούς, οι οποίοι είναι παράνομοι μετανάστες. Αυτό που μπορεί να πει και αυτό λέμε εμείς, είναι ότι εγώ δεν βάζω φυλακή τους Μαροκινούς μέχρι να μου εξασφαλιστεί ότι μπορώ να τους επιτρέψω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θέλουμε να κάνουμε επιστροφές στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν τους δέχεται.
Η λύση που είχε η Νέα Δημοκρατία ήταν ότι μένανε στα προαναχωρησιακά κέντρα 18 μήνες και η τελευταία της προσπάθεια μετά βγήκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό να γίνει επαόριστο, αν θυμάμαι κατά, για ένα διοικητικό παράπτωμα. Εμείς έχουμε δηλώσει και εγώ προσωπικά σε πολλές συναντήσεις υπουργών στην Ευρώπη και ο Πρωθυπουργός στα ΣΑΜΗ ότι εμείς δεν βάζουμε ανθρώπους φυλακή, μπορούμε να τους έχουμε υποχαλαρή κράτηση εφόσον όμως έχει εξασφαλιστεί ότι θα μπορέσουν με ασφάλεια να μεταφερθούν πίσω εκεί από όπου ήρθαν. Αυτό το πράγμα, κατά τη δική μου την άποψη, στις συγκεκριμένες συνθήκες είναι πολύ αριστερό. Θα θέλατε κάτι άλλο κι εγώ, αλλά στις συγκεκριμένες συνθήκες αυτό το πράγμα είναι πολύ αριστερό. Όπως είναι πάρα πολύ αριστερό ότι ήρθαν 650.000 άνθρωποι και δεν υπάρχουν παραπάνω από 150-200 καταγγελίες για βία και εγώ σας λέω να υπάρχουν κι άλλες χίλιες που δεν τις ξέρουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ αριστερό. Διότι μέχρι τώρα έπεφτε πάρα πολύ ξύλο. Έπεφτε πάρα πολύ ξύλο, γινόντουσαν άτσαλοι χειρισμοί από τα σκάφη του λιμενικού και βουλιάζανε βάρκες. Μπερδευόταν καμιά φορά η πορεία και αντί να πάνε προς την Ελλάδα, τους πηγαίνανε προς την Τουρκία. Εγώ δεν λέω ότι αυτά γινόντουσαν επίτηδες, γιατί είμαι υπουργός. Αλλά κατά λάθος γινόντουσαν. Επομένως, σύντροφοι, χρειάζεται μία αυτοσυγκράτηση σκουπός επαναστάτης είναι ο καθένας μας. Γιατί να σας πω και κάτι, και η Τασία νομίζω στον καιρό της και εγώ στο δικό μου, είμαστε πολύ βαθιά μέσα σε αυτό το πράγμα και δεν είμαστε άλλοι από εσάς. Επομένως, ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Θα διεκδικούσα λίγο σεβασμό και στην δική μου άποψη, λίγο σεβασμό στη δική μου προσωπικότητα και επίσης στη βαθιά γνώση ότι ξέρετε, σύντροφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση. Και αυτό έχει μία σημασία επίσης. Δηλαδή, καταγγέλνουμε μία κυβέρνηση που δεν κάνει τι, ας πούμε. Μπορεί να μην κάνει αυτό, αλλά κάνει τόσα άλλα. Κάνει τόσα άλλα. Δεν είναι απαραίτητο, σας λέω, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Εγώ μπορώ να δεχτώ τη διαφωνία, μια χαρά. Μπορώ να καταλάβω τους διακριτούς ρόλους, μια χαρά. Μπορώ επίσης να καταλάβω ότι μια διαδήλωση η οποία γίνεται έξω από το γραφείο μου και φωνάζει «γκρεμίστε τώρα το φράχτη» δεν είναι κακό πράγμα. Θα προτιμούσα να λέει «γκρεμίστε τους φράχτες». Ή θα προτιμούσα να λέει, ξέρω εγώ, φανταστείτε μια διαδήλωση που λέει να γκρεμιστεί ο φράχτης εφόσον επιτραπεί η συνεννόηση με τους γείτονές μας. Αν φτιάξετε σύνθημα από αυτό, πείτε μου ούτε το και εμένα. Αλλά δεν γίνεται εδώ να λέμε να γκρεμιστεί ο φράχτης εφόσον δημιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις και μετά κάτω από το γραφείο μου να φωνάζουν να πέσει ο φράχτης. Θέλω να σας πω ότι λίγη προσοχή και θα βοηθούσε ώστε και εσείς όποιοι πιστεύουν ότι απλά πρέπει να πέσει ο φράχτης, που δεν είμαστε σε διαφορετικές απόψεις, μπορεί να είμαστε σε διαφορετικές φάσεις και σε διαφορετικές θέσεις, αυτές οι φωνές να ενωθούν με τις προσπάθειες της κυβέρνησης, να μην γίνουν αντιθετικές, γιατί οι προσπάθειες είναι πάρα πολύ μεγάλες από την κυβέρνηση και πιστέψτε με, οι προσπάθειες από την Ευρώπη να μας κόψει αυτή τη διάθεση είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλη. Σας ευχαριστώ.